παρακαλεί τις αστυνομικές δυνάμεις να επέμβουν στην πλατεία, γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά κινδυνεύουν. Με δημοτικό συμβουλευτή από την φωτιά που έχει. Το μπαλκόνι να έχει. Αν πάρει το μπατζούρι που είναι ξύλινο, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αν υπάρχει και άνθρωπος μέσα. Και προσπαθούν οι αστυνομικοί να πλησιάσουν. Δεχόμαστε εδώ όλη η βροχή από πέτρες. Είναι αδύνατο να πλησιάσουμε πιο κοντά. Μαρία. Καταλαβαίνουμε ότι βλέπουμε τις εικόνες και νέες βόμβες Μολότοφ αυτή τη στιγμή πέφτουν, κυρίες και κύριοι, στα Εξάρχεια. Συνεχίζονται τα επεισόδια μεγάλης έντασης αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιθέσεις κουκουλοφόρων και από δύο σημεία, και από τη Σολομού και από τη Στουρνάρη με επί της Πόταση. Και το ερώτημα είναι, Μιχάλη Λαγάνη, εάν μπορεί να πλησιάσει πυροσβεστικό όχημα εκεί στην περιοχή και έγκαιρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν γίνει επέμβαση με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων αυτή τη στιγμή, είναι αδύνατο. Οι νεαροί είναι σε απόσταση αναπνοής από μας από 50 περίπου μέτρα και είναι εφοδιασμένοι με πέτρες και μολότοφ. Δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς και οι αστυνομικές δυνάμεις, δηλαδή, παρότι προσπαθούν και αυτοί δυσκολεύονται πάρα πολύ να προχωρήσουν προς την πλατεία εξ αρχείων. Πάντως, παρακολουθούμε τις εικόνες και φαίνεται μέχρι στιγμής να μην παίρνει μεγάλη ένταση η φωτιά. Ευτυχώς. Τώρα γίνεται μια επέμβαση από την αστυνομία. Ναι. Βλέπετε και εσείς στα πλάνα προσπαθούν να πλησιάσουν, να ανεβούν στην Σολομού. Δέχονται πέτρες συνεχώς. Βλέπω εγώ τη φωτιά στην ιερατότητα που έχω από τη φωτιά. Είναι αυτό που είσαι εσύ, ότι δείχνει να σβήνει μόνη της. Ευτυχώς. Επαναλαμβάνουμε στο βαλκόνι του πρώτου ορόφου που πήρε από μολότοφ που πέταξαν οι κουκουλοφόροι. Έχει κουράσει κάπως η φωτιά αυτή τη στιγμή. Βλέπαμε νωρίτερα βέβαια την ομάδα των αστυνομικών να συσπυρώνεται προς νέα επίθεση. Πάμε και στη Μίνα Καραμήτρου. Να σας πω ότι έχουν φτάσει 15 προσαγωγές. Σίγουρα κάποιες από αυτές θα γίνουν και συλλήψεις. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, πυροσβεστικό θα πάει στο συγκεκριμένο σημείο. Απλώς είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, Μαρία, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τα πυροσβεστικά οχήματα να κινηθούν μέσα στην περιοχή των Εξαρχείων αυτή την ώρα. Η εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί από το κέντρο επιχειρήσεων είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου 500 τα άτομα τα οποία κάνουν τα επεισόδια μέσα στα Εξάρχεια. Συνεχίζουν να είναι διασκορπισμένα. Έχουν μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνει μικρές ομάδες. Φαίνεται κάποιες στιγμές να σταματούν για λίγο για να ανασυγκροτηθούν. Βλέπουμε πάντως αυτή τη στιγμή σε διακόπτω μήνα, γιατί βλέπουμε κάποιο όχημα ενδεχομένως της πυροσβεστικής να πλησιάζει εκεί στην περιοχή. Ακριβώς, ναι. Οπότε κατάφερε να φτάσει ευτυχώς. Βλέπετε όμως ότι για να φτάσει πρέπει να υπάρχουν εκεί ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ για να καταφέρουν να φτάσουν. Δηλαδή προηγουμένως υπήρχε και μία άλλη φωτιά και για να μπορέσουν να φτάσουν οι πυροσβέστες αναγκάστηκε να γίνει από τις δημιουργίες των ΜΑΤ αναγκάστηκε να γίνει ολόκληρη επιχείρηση και στην ουσία να συνοδεύουν το πυροσβεστικό. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Λαγάνη για λίγο μήνα που είναι εκεί και έχει εικόνα την οποία παρακολουθούμε και εμείς απευθείας βεβαίως. Πλησιάζει το πυροσβεστικό με την όπιστη συνοδεία δημιουργιών που έχουν σημαντήσει να κλειώ γύρω του για να μπορέσει να φτάσει στο μπαλκόνι του πρώτου όροφου και να σβήσει τη φωτιά που μάλλον πρέπει να έχει σβήσει μόνη της πάντως από ό,τι βλέπω εδώ. Οι νεαροί παραμένουν πάνω στην πλατεία, αντιλαμβάνεστε και στο κίνδυνο που διατρέχουν οι πυροσβέστες οι οποίοι προσπαθούν τώρα να βγάλουν από ό,τι μπορώ εδώ από το σωλήνα από την αστία από το όχημα για να μπορέσουν να σβήσουν την τελευταία μικροαστία φωτιάς. Με την προστασία των ΜΑΤ, δύο δημιουργίες ένθεν κακήθεν αριστερά και δεξιά προσπαθούν να δημιουργήσουν αποσυντικό κλειό με τους κουκουλοφόρους απόσταση 30 μέτρων. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει δηλαδή μια μολότοφ και να έχουμε χειρότερα αποτελέσματα.